από την ίδια ατμόσφαιρα και το επόμενο θέμα μας από μεθαύριο, κυρίες και κύριοι, από τις 16 δηλαδή του μηνός και μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο έρανος της αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, όπως συμβαίνει άλλωστε και κάθε χρόνο. Φέτος, με επικεφαλής τους ιερείς της Μητροπόλεως, στον έρανο που θα διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη, στις Σφαίρες και τον Τυχερό, θα συμμετάσχουν νωρίτες της περιοχής. Ο έρανος πραγματοποιείται για τα ιδρύματα της Μητρόπολης, τα συσίτια που γίνονται, τους αρρώστους αλλά και τους ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος απίθυνε έκκληση σε όλους να βοηθήσουν όσο μπορεί ο καθένας, καθώς οι άποροι που στηρίζει η Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης πληθαίνουν χρόνο με το χρόνο. Και φέτος θα γίνουν πράξη ο έρανος αγάπης από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες των τελευταίων ετών καθιστούν τον έρανο επιτακτικό, καθώς τα χρήματα και τα προϊόντα που θα συγκεντρώσει θα δοθούν σε άπορους συντοπίτες μας. Δίπλα μας, στο διπλανό μας σπίτι, θα υπάρχει κάποιος που είναι ενδεχομένως λίγο ή και πολύ σε δυσκολότερη κατάσταση από τη δική μας. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να μην κάνουμε θυσία. Και η θυσία την οποία κάνουμε κάθε χρόνο από τη Μητρόπολη είναι αυτή. Εθελοντές, άντρες, γυναίκες και παιδιά, κληρικοί και λαϊκοί, εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι, να γυρνούν σε όλη την πόλη, να βγαίνουμε στο δρόμο προκειμένου να υπενθυμίσουμε την ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε ή το καθήκον, αν μπορεί κανείς να το δει έτσι, απέναντι σε κάποιους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος μάλιστα χρησιμοποίησε και ένα μακάβριο χαρακτηριστικό παράδειγμα προκειμένου να δείξει πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει τέτοιες κινήσεις να μην γίνονται μόνο για την περίοδο των εορτών αλλά για ολόκληρο το χρόνο. Δεν είναι μόνο το 12ήμερο των Χριστουγέννων. Είναι οι 365 μέρες το χρόνο που και τότε πρέπει να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Κάποτε είχαν πάει κάποια σωματεία φιλανθρωπικά και ζήτησαν από έναν Μητροπολίτη και τους έδωσε καταστάσεις παιδιών που είχαν ανάγκη, γιατί ο σύλλογος εκείνος ήθελε να τους κάνει ένα τραπέζι την ημέρα των Χριστουγέννων. Τους έδωσε τα ονόματα, έγινε το τραπέζι. Την επόμενη χρονιά ξαναπήγαν και τότε τους είπε: «Δεν μάθατε, τα παιδιά πέθαναν». Γιατί από το τραπέζι των Χριστουγέννων δεν μπορούσαν να κρατήσουν και να αντέξουν όλο τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τα υπόλοιπα Χριστούγεννα, τα επόμενα Χριστούγεννα. Αν δεν έχετε να δώσετε, μην το κάνετε, αλλά φερθείτε με ευγένεια στους ανθρώπους μας που χτυπούν την πόρτα σας και ζητούν βοήθεια, καθώς υπομένουν το κρύο εθελοντικά μόνο και μόνο για να προσφέρουν. Ήταν το μήνυμα που έδωσε σε όλους ο Σεβασμιότατος. Γι' αυτό θα γίνει και ο έρανος από τις 17 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Θα περάσουν όλοι από τα σπίτια σας, πολλά συνεργεία μικρών και μεγάλων, ανδρών και γυναικών. Αν κάποιος δεν μπορεί, ας σεβαστεί την εθελοντική προσπάθεια και την διάθεση προσφοράς των ανθρώπων αυτών και με πολλή διάκριση να πει: «Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να ανταποκριθώ φέτος στον έρανο». Να μην παγώσει η αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων, να μην σκληρύνει η συμπεριφορά μας απέναντι σε ανθρώπους που εθελοντικά γυρίζουν στους δρόμους και κρυώνουν και υποφέρουν και βασανίζονται, γιατί ξέρουν το σκοπό και τον προασπίζουν με τις προσωπικές τους δυνάμεις εθελοντικά.